Εφθαρσό και κατηγορηματικά. Με ένα άρθρο καταπέλτη που φιλοξενείται στον τύπο, ο Γιώργο Κουτσούλη έρχεται όχι απλά να καταθέσει την άποψή του, όπω στοχευμένα έχει κάνει κατά καιρού όταν η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με την ιστορία τη, αλλά να προσδώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που κρίνονται σημαντικά μπροστά και στι αποφάσει που αναμένεται να ληφθούν. Το ερώτημα παρέμβαση από τον πρώην Δήμαρχο Καλαμάτα είναι συγκεκριμένο. Αντιπλημμυρική θωράξη ή στο ίδιο εργοθεατέ για μία ακόμη φορά. Η απάντηση μοιάζει αυτονόητη όσο ο ίδιο και τη σκέψη του, θέτοντα τα γεγονότα και τι καταστάσει που είναι ενεργέ απειλέ. Με έκπληξη και οργή, παρακολουθώ την συστηματική υποτίμηση του κινδύνου τη πλημμύρα που εξακολουθεί να είναι υπαρκτό από ανθρώπου που ο θεσμικό του ρόλο επιτάσσει την προάσπιση ασφάλεια τη πόλη και των πολιτών. Έναντι οποιοδήποτε κινδύνου απειλεί την πόλη και του κατοίκου, σημειώνει αρχικά ο Γιώργο Κουτσούλη και αναφέρει σε ό,τι έχει να κάνει με το ρόλο του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ρόλο του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ακριβώ αυτό: να προτάσει το συμφέρον τη πόλη, συνεκτιμώντα τα θετικά και τα αρνητικά κάθε επιλογή. Εν προκειμένου να παίρνει γενναίε αποφάσει, εμπιστευόμενο τα συμπεράσματα και τι λύσει που έγκριτοι οι επιστήμονε υποδεικνύουν, έχοντα εξετάσει όλα τα νέα δεδομένα, το θεσμικό πλαίσιο και τι προδιαγραφέ όπω έχουν διαμορφωθεί μετά τι τελευταίε πλημμύρε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, την επίτευξη οικονομιών κλίμακα, την εξυπηρέτηση των λειτουργιών τη πόλη. κ. Κουτσούλη στην συνέχεια από το εκείνου που προτάσουν ω λύση μη τεκμηριωμένε επιστημονικά προτάσει και αναφέρει. Είναι περισσότερο προφανέ ότι τα δεδομένα που ισχύουν στην παρούσα φάση είναι συντριπτικά υπέρ τη οριστική λύση του προβλήματο. Η πόλη έχει μία μελέτη που συνέταξαν εμπειρότατοι ειδικοί επιστήμονε, για πρώτη φορά εξασφαλισμένη γενναία χρηματοδότηση από την πολιτεία, η οποία προφανώ έχει αντιληφθεί την σοβαρότητα του προβλήματο και ανάδοχο να υλοποιήσει το έργο εντό συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Όλα αυτά αντί να συνεκτιμηθούν με σοβαρότητα και νυφαλιότητα από του αιρετού, στήθηκε ένα γαϊτανάκι δημιουργικών πρωτοβουλειών και ιδεών εν είδη προτάσεων, στη λογική όμω ανατροπή και τη καταψήφιση εν τέλει τη μελέτη, προτάσοντα ω λύση μη τεκμηριωμένε επιστημονικέ προτάσει. Ο έμπειρο αυτόδιοικητικό παράλληλα αναφέρεται στα όσα πρόσφατα ο Τέο Γενικό Διευθυντή ΔΕΙΑ, καριστομένη Τσάουση, έθεσε στον δημόσιο διάλογο. Όμω η μόνη σοβαρή άκρο επιστημονική τοποθέτηση ήταν αυτή του πολιτικού μηχανικού και ως γενικού διευθυντή τη ΔΕΙΑΚ κ. Αριστομένη Τσαούση, ο οποίο συστηματικά μεθοδικά, με απόλυτη σαφήνεια, έδωσε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα, ανέλησε όλε τι πλευρέ του θέματο και με ιδιαίτερα επικοδομητικό τρόπο ανέδειξε τη σημασία τη επέκταση μελέτη και στο τμήμα του Νέδοντα βόρεια τη γέφυρα οδού σε κάθε περίπτωση, εξέφρασε κατηγορηματικά την άποψη ότι η μελέτη αυτή που καταψεφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτα καλύπτει πλήρω ανάγκε αντιπλημμυρική θωράκη τη πόλη, εξηγώντα του λόγου επιστημονικά και παραθέτοντα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, έχοντα παρακολουθήσει και εντρυφήσει σε όλε τι προγενέστερε μελέτε που είχαν εκπονηθεί κατά καιρού για το ίδιο θέμα και κυρίω έχοντα ο ίδιο περάσει την αγωνία ενδεχόμενη πλημμύρα από τη θέση ευθύνη που κατήχε. Όσα ωστόσο στην συνέχεια προσθέτει ο Γιώργο Κουτσούλη είναι άκρο χαρακτηριστικά προ όλε τι πλευρέ. Στην επιστήμη των μηχανικών, όπω και στου γιατρού, υπάρχουν διάφορε ειδικότε, ώστε οι επιστήμονε να εξειδικεύονται σε ορισμένου κλάβους. Δεν μπορούν όλοι να τα ξέρουν όλα. Και καλά οι μηχανικοί, που έχουν μία βασική παιδεία. Όταν έχουν άποψη και οι ιστοριοδίφε πάση φύσεω και οι παίοντε παντό επιστητού, το πράγμα ξεφεύγει και για να μην ξεχνιόμαστε, οι ίδιοι άνθρωποι ήταν που δεν συμφωνούσαν με τον περιμερικό για ποικίλου ανύπαρκτου φόβου και φαντασιώσει. Φαίνεται αρέσκονται στο βουητό και την αντάρα που ξεσηκώνουν, μην αφήνοντα τίποτα να ξεφύγει από την ιδεολειπτική του έπαρση ω προ το δέον γενέστε, που για εντελώ μεταφυσικού λόγου θεωρούν ότι μόνο αυτοί κατέχουν. Όταν όμω έχει την πολιτική ευθύνη να διαχειριστεί σε έναν κίνδυνο που μπορεί να στοιχήσει σε ανθρώπινε ζωέ και περιουσίε, οφείλει να αρπάζει κυριολεκτικά την ευκαιρία που σου προσφέρεται για να δώσει την οριστική λύση. Και η κατάληξη στην παρέμβαση του Γιώργου Τσούλη είναι άκρο χαρακτηριστική. Πιστεύω ότι η πρόταση των μελετών είναι ευκαιρία και μονόδρομος στη λύση του μεγάλου προβλήματο. Ιστερόγραφο. Αν χαθεί αυτή η ευκαιρία, να μα πουν οι αρνητέ μελέτε πότε και πώ θα υπάρξει αντιπλημμυρική θωράκιση τη πόλη.